σχετικά με τα αίτια τη πρόκληση τη πυρκαγιά με την αίκνα να διαφωνεί με το πόρισμα τη πυροσβεστική. Το γιατί θα μα το μεταφέρει η Χριστίνα Χριστοφόρο που βρίσκεται μαζί μα. Για δύο λόγου απορρίπτει το πόρισμα η αρχή ηλεκτρισμού Κωνσταντίνα και προ τεκμηριώση τη θέση τη παραθέτει δύο λόγου. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι γύρω στι 4, όταν ξέσπασε δηλαδή η πυρκαγιά, ο μετασχηματιστής, ο μετασχηματιστής λειτουργούσε κανονικά και ουδέποτε ήρθε ειδοποίηση στο σύστημα που έχει η ΑΕΚ ότι υπάρχει φωτιά ή βλάβη στον μετασχηματιστή. Μάλιστα, η ΑΕΚ αναφέρει ότι υπήρχε ηλεκτροδότηση σε όλε τι περιοχέ, η οποία διακόπηκε πολύ αργότερα στι 6.40, γεγονό που υποδηλώνει ότι η φωτιά πρέπει να προκάλεσε το πρόβλημα στον μετασχηματιστή. Επίση, η ΑΕΚ αναφέρει ότι αν η πυρκαγιά ξεκινούσε από τον μετασχηματιστή, τότε η φωτιά και συνεπώ τα καμένα θα ήταν μόνο προ μία κατεύθυνση και όχι παντού γύρω από τον μετασχηματιστή, όπω ήταν και η εικόνα που αντίκρισαν τα συνεργεία. Εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντίνα, η ΑΕΚ, έχει ήδη αποξηλώσει τον μετασχηματιστή και τον έχει μεταφέρει στο αστυνομικό σταθμό παλεχωρίου όπου εκεί θα τον εξετάσει εμπειρογνώμονα του Πανεπιστημίου Κύπρου για να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Η ΑΕΚ αναφέρει ότι όπω σε κάθε περίπτωση, έτσι και τώρα ερευνά τι αιτίε τη πυρκαγιά και όταν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα και διαφάνεια. Μάλιστα, Χριστίνα Χριστοφόρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλε καταστροφέ στην αγροτική περιοχή του.